Καλημέρες και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα, κλείσαμε μία εβδομάδα ακριβώς μετά το χειρουργείο. Όπως βλέπετε, έχω κάνει το πρωινό μου λύσιμο. Η ώρα είναι 9 παρα 20. Το μελανούρι είναι εδώ στη φωλιά της, το οποίο το σπίτι εδώ πέρα το έχει λατρέψει, να ξέρετε. Και εγώ έχω σε 20 λεπτά το πρώτο μου μάθημα αγγλικών για αμερικάνικη προφορά. Ουσιαστικά δεν θα μάθω ούτε γραμματική, ούτε vocabulary, ούτε κάτι τέτοιο. Αλλά θα μιλάω με την καθηγήτριά μου, τέλος πάντων, σε συνεχή βάση, για να εξοικειωθώ και να γίνω πιο καλός στην προφορά, στην αμερικάνικη. Σε κάποιο βίντεο που το ανέφερα, μου γράψατε στα σχόλια από κάτω κάποιοι έξυπνοι ότι πήρα πολύ αέρα που θέλω να κάνω αγγλικό content. Μαλάκα, τι λέτε, είστε ηλίθιοι. Πραγματικά, τώρα αυτό νιώθω να πω και αυτό θα πω, γιατί άντε πάει στο διάλο, εμένα δεν με ακουμπάει η γνώμη σας. Δηλαδή αλήθεια δεν με νοιάζει καθόλου τι λέτε, αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω. Αλλά είναι δυνατόν να έχετε δει την εξέλιξή μου, τέλος πάντων, στο ελληνικό κοινό. Όσον αφορά τουλάχιστον το ότι με την ίδια λογική του, πώς λέτε τώρα ότι τι πας να κάνεις Αγγλία κλπ. Το ίδιο λέγατε και όταν είχα 100 subs που έλεγα θέλω να φτάσω 100.000 subscribers. Ίδιο ακριβώς, τα ίδια άτομα. Όχι οι ίδιοι άνθρωποι σαν τέτοιο, τα άτομα τα οποία σκέφτεται με το ίδιο τρόπο, είστε, το ίδιο mindset. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι οτιδήποτε βάλει ο άνθρωπος στο μυαλό του άμα το πολεμήσει το καταφέρει. Τώρα εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνει ο επόμενος Mr. Beast. Αλλά ρε φίλε, τα extreme βίντεο τουλάχιστον και τις extreme ιδέες που έχω, προτιμώ να τις κάνω για στα αγγλικά. Τι δεν θα τις βλέψεις εσύ δηλαδή που είσαι Έλληνας, άμα τις ανεβάζω εγώ στα αγγλικά. Δεν θα το πατήσεις το βίντεο, να δεις τι έκανα. Εφόσον με ξέρεις προσωπικότητα βλέποντας τα κανονικά μου βίντεο. Παράθυνο. Με τα τρυπάνια. Απλά θα έχουμε τη δυνατότητα να το πατήσουν και δισεκατομμύρια άλλοι. Γιατί ρίφλε την ελληνική γλώσσα τη μιλάνε πόσο. 15 εκατομμύρια άτομα. Από αυτά τα 15 εκατομμύρια άτομα πόσοι είναι στο YouTube και στα social media. 4, 5, αυτό είναι το ταβάνι που μπορείς να χτυπήσεις σε νούμερα. Άντε σε views να σε δουν όλοι από 5 φορές να πάει 25 εκατομμύρια ένα τραγούδι, ξέρω εγώ το κανονικό. Το βίντεο δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Κανείς δεν τα έχει. Πείτε πώς για να τα αποκτήσει. Στα αγγλικά όμως έχεις την ευκαιρία κάθε βίντεο σου να πάει τόσο και εννοείται ότι έχει και άλλα έσοδα η όλη φάση, εντάξει. Προφανώς δεν το κάνω για τα λεφτά αλλά για την αναγνωρισιμότητα κυρίως και για το ότι κυρίως την αναγνωρισιμότητα της δουλειάς μου, έτσι. Θα ανεβάζουμε ακόμα βίντεο στα ελληνικά τα κανάλια και στο vlog και στο main, απλά στο main θα έχει πιο πολύ, ξέρω εγώ, content φαγητού. Πώς ήταν τώρα τα βίντεο που είχαμε στο Τόκιο, κατάλαβες. Με λιγότερο storytelling, περισσότερο first person, περισσότερο A-roll, ξέρω εγώ. Για να μπορέσει να το αναλάβει τελείως editor αυτό το κανάλι και να μπορέσω εγώ να αφοσιωθώ όσο πιο πλήρες γίνεται στο αγγλικό. Θα ήθελα να σας βάλω κάποια αποσπάσματα από το μάθημα των αγγλικών και γενικότερα θέλω να βάζω αποσπάσματα και από την εξάσκηση που θα κάνω μόνο σίγουρα, μα χρειάζεται να κάνω μόνο εξάσκηση και από τις... Σήμερα είχα ραντεβού στην τράπεζα για να ανοίξω καινούριο λογαριασμό και το ξέχασα και τον έβαλα και έβαλα το μάθημα αγγλικών την ίδια ώρα. Πρέπει να κλείσω ραντεβού πάλι για το επόμενο ελεύθερο. Ό,τι να είναι. Έλουσα τελείως. Κόιας! Μία φορά η Δευτέρα είχε 9 η ώρα. Δύο πράγματα είχα να κάνω σήμερα. Τα έβαλα ίδια ώρα. Κόιας! Γι' αυτό πρέπει να μάθω να δουλεύω λίγο το ημερολόγιο στο κινητό. Τέλος πάντων, ναι. Μα εγώ θέλω τα βίντεο μου να πάνε ultra viral. Να χτυπήσουν 10 εκατομμύρια views. 20, 30, 100 κάποια φορά, γιατί όχι. Ξέρετε τι είναι τώρα να πηγαίνεις εξωτερικό και... Τι να σου δω, έχει τύχει π.χ. να είμαι σε events, στη My Protein και όλα αυτά. Και ρε φίλε, δεν σε αντιμετωπίζουν με το ίδιο, με τη βαρύτητα που πρέπει να σε με τη βαρύτητα. Δεν σε βλέπουν σαν ίσο όταν κάνεις YouTube και δεν κάνεις αγγλικά, κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνουν τι λες, βασικά, αυτό δεν... Τέλος πάντων,
Γενικά η όλη φάση με το πάμε να κάνουμε αγγλικό content όντως τα σοβαρά ξεκίνησα από όταν πήγα πρώτη φορά Κύπρο και γνώρισα το Φιδία. Γενικότερα να ξέρετε όσοι έχουν κάνει breakthrough και κάνουν αγγλικό content και ο Τιμι Κάρτερ και ο Φιδίας και άτομα στην Αμερική που γνώρισα στην ομάδα του ΕΡΑΚ τέλος πάντων, όλοι μου λένε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χάνεις το χρόνο σου που κάνεις ελληνικά. Εντάξει, κάποιοι που είστε πιο μικρή ηλικία και δεν ξέρετε αγγλικά, ίσως να μην μπορείτε να τα δείτε δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλά όσοι με αγαπάτε και ξέρετε και πιστεύετε ότι, και ξέρετε ότι είναι καλό για μένα και το business μου και γενικότερα για την ψυχική μου υγεία. Γιατί τώρα το βίντεο π.χ. με το πατίν Ιταλία-Γαλλία, άμα το είχαν βάσει εξωτερικό, θα είχε πετάξει τώρα. Ούτε ένα εκατομμύριο views. Ούτε ένα εκατομμύριο views. Τέσπα. Αυτά. Περιμένουμε τη Μαρία να μας καλέσει. Θα την καλέσουμε εμείς. Dance 9. Θα την ρωτήσω πρώτα αν έχει πρόβλημα να βιντεογραφήσω κάποια στιγμιότυπα. Και μετά θα σας ανοίξω. Άνοιξα τώρα πάλι γιατί ήρθε το φαΐ. Έχω 50 λεπτά. Πολύ ωραία με φιλαδέλφια για γαλοπούλα χτύπησα. Χωρίς το σάμι μου. Τι είναι μελανή? Πολύ καλό. Σοβαρά. Πρέπει να βρω μια φίλη μικρή κάμερα. Φουλ μικρή. Πιο μικρή από τις 6 που έχω. Στο τέμου έχει μία. Αλλά θέλω καλή ανάλυση. Σε ένα λεπτό μάθημα. Λοιπόν.
Μιλάω τώρα με τη Μαριά. Κλείνω να τη ρωτήσω αν είναι κομπλέ να τραβήξω κάποια πλάνα. Και λογικά θα είναι. Δεν θα φαίνεται το πρόσωπό της. Και ξανανοίγω. Give me a second so I record all No worries, this is just so we can have a conversation, get to know each other. Yes. And I can get an idea on what exactly parts of the vocal placement and the punctuations we need to work on. Okay, okay. So this will be a lot tough for me because I'm generally a fast speaker. I've told you like also the previous time that we spoke on the phone. So I'm Chris Koyas, that's my name. Sorry. I'm 28 years old. I have finished normal school education. I have studied hotel management and tourism in Yale Delta. I was working from 14 years old until my 23 years old. Until I was 23 years old in the food and beverage in the F&B department in the as an assistant waiter at nightclubs, as an assistant beach buddy in beach bars, as a waiter, and after that as a bartender for 3 years in Sunny Resort in a 5-star hotel, and the last year I was a sommelier in a 5-star restaurant. And then I threw everything away for chasing my dream and starting my business with YouTube. Now I'm a full-time YouTuber based in Greece, speaking the Greek language. I use all social media platforms like TikTok, YouTube, Instagram and Facebook to produce content. And yeah, that's me. Was it hard getting all the fan base that you have on your social media? Yeah, of course it was hard. It is hard still, it doesn't stop. Every day that passes by, it's a lot harder, I can say. Even though when I was in the beginning, I was thinking that once you pass by a certain point, that it just goes on its own, you know? You just... Okay, in some parts, this really takes place, but generally, every day that passes by, you have to become better and better and raise the bar even higher. And outperform yourself and all the competition, of course, if there is any. Are there times that you say that it might be too exhausting trying to have to create content all the time, so you think that it may not be worth it? So, I'll tell you, no, not to be worth it, of course not, but there's a very big debate in my life for the last year, and every day that passes by, it gets bigger and bigger, which is... that I spend a lot of my good ideas, or I will spend, or I'm thinking to spend if that's the appropriate word to use, with Greek language, because when you do a video and you're speaking in Greek, you minimize yourself and the outcome to be, I don't know, maximum 5 to 6 million views, and that's based on that, I don't know, we can say approximately that 15 million people talk Greek in the whole world. 15 million. From these, 5 million are using social media. So in best case scenario, if you make a song, you can have about 20 to 30 million views if all 5 million of these people listen to the song approximately 6 times. For a YouTube video like the ones I'm making, your best case scenario is for them to watch it 2 times. So I don't know, 10 million views on a normal video, there is none Greek existing video. One YouTuber has like 5-6 million views. But still, the CPM and RPM, which is the payment method, it's like 1/3 of what you get for English content. So yeah. That's the next big goal, if I can say like this. But the first one is the 1 million subscribers in the Greece channel. Of course, I'm not leaving this behind. And I'm 100% sure that you will get that. And if you move to...
And if you move to an American platform, what exact content do you want to be creating? So basically, if you speak English, it's a lot harder because the market is a lot more saturated. You don't here in Greece, you don't have competition. Even if you are a newbie YouTuber, you can do one good video. You can do one mediocre video, to say it like this, and the YouTube algorithm will pop it out because the competition is so low in the Greek language that it's very easy for you to stand out. But in the English and generally in the American and generally in the English content, you have so much competition from videos that are getting posted every single day with the same goal as yours. But the difference is that these people, most of them, have the advantage of the American accent. So American accent, according to Mr. Beast and Erak, which are two of the Mr. Beast is like the top performing YouTuber in the platform. I definitely know who he is, no worries. Yeah. And Erak is like one of the best ones. He has 15 million followers right now, 50 million subscribers, and he's growing like crazy. They said that 10% of the retention is American accent. Even if you meet them, when you speak to them in person, they have a different accent. Erak has not, but Mr. Beast has a way different accent from what I've been told. When he's speaking to you, he's like normal, and when the camera pops out, boom, it changes, becomes very heavy American accent, just because of the extra percentage that you will get in the retention, which can lead to a video going from 1 million views to 10 million views. If enough people watch your video for 5% longer, YouTube will recommend it to thousands or tens of thousands or hundreds of thousands more. So you have the opportunity for 10 more thousands to click your video and get the views, and this is like a snowball effect. You can see that very little percent of retention can do the video and your bank account also to skyrocket. So yeah, so we need to go with crazier ideas in order to penetrate the market, the English market, and generally my videos to stand out and to win the competition against all the American natives and generally the people that speak better English than mine. I have to get better ideas. The idea for YouTube is like the A and Z, you know, it's the most important thing of all. The idea that you have, even if someone hates you, even if someone loves you, even if someone doesn't have a clue who is Chris Koyas, when they see the video, when they see the thumbnail and the title, you have to take them away. You have to make them, what the F is this, you know? I have to click it. Did he really do it? Will I watch this thing that the YouTuber promises that I will if I click this video? That's the mindset you must have in every YouTube video you upload. You just have to keep them interesting. I can see that. I get why. Yeah, idea is A and Z, as I told you. After that, it's storytelling, the story, No, trust me, your English is very good. You have a very good vocabulary up to now. Ah, thank you very much. The way that you show what your experience was with words and with images and with clips to the viewer, after that, this is the second most important. After the idea, it's the story. Third most important is the quality of sound. It's better to have like a video in 1080p or 720 or generally with noise and very good crystal clear sound, rather than having a 4K or 8K video with perfect image quality and the sound to be medium. And the fourth most important is the video quality. This is like the... So you have to invest, let's say. Yeah, first of all, it's the idea. So even if you have your iPhone or your Samsung mobile phone and you have an extreme idea, you will get the views you deserve if you make a good story out of this idea. And after that, to make a good story, you need good sound quality.
Even if you don't have great image, you have to invest 20 euros to a microphone, you know? So you have noise cancellation from whatever noise can occur during your filming. And crystal clear sound. And after that, it's the camera. It's the last one you have to invest, the last part of equipment if you're starting a YouTube, or even if you're at the top tier level. There is a YouTuber named Ryan Trahan. He has 13 million subscribers right now. And his goal is to make the most out of extremely low budget videos. So he's going, he's making these crazy ideas. Crazy, I mean unique, not extremely hardcore ideas, just unique. And he goes wherever the story and the idea of his takes place, with just an iPhone and his microphone. And he records the video, he edits it. Together with his editor, and they're generating like 5 to 15 million views per video. That is a lot. That's a lot. He's making millions with minimum budget. That's the main idea. What I can tell you from my experience when it comes to music here, how does this go? So we're going to be having consistent conversations about topics, just so we can get that tongue a little bit loose. Mm-hmm. We can get the mind to stop thinking and just speak. So when we have a native speaker, you don't think, you just completely go into it. So we're gonna try and get into that mindset where you will have it as a second mother tongue language, let's say English. Mm-hmm. So you'll just be able to speak without thinking and have loose conversations. So that's what we'll be doing. And in order to get there, we're going to have to speak a lot slower. Damn it. Just until we get to a point where we forget all the strong Greek sounds. Yeah. When you forget all those strong Greek sounds, you will be able to go back to speaking as fast as you want. Okay. Because Americans, they do speak very fast. Yeah. I tried, I found myself a lot when we were talking, I found myself a lot going fast again, and I tried to slow it back, but once I get talking. Trust me, I talk nonstop. Yeah. I talk nonstop, so I know how that goes. But that's why we're here. I'm going to work a little bit on it. And from next time, we're going to be probably getting small sentences and working on it, just so we can start with the punctuation on some words. Okay. And I can reassure you that everything's going to be fine. All right. Epic. I've worked with people that speak non-English at all, so this is going to be a nice walk in the park. Yeah, that's what I believe also. Yeah. Perfect. So epic. We said next week, let me just check it because I have a... I think we have on Thursday. Ah, yeah, if you have for next week program, it would be amazing. Let me just see. Next week, it's the same thing as this weekend. The weekends are free as well. All right. Next week, give me a second. Of course. Πρώτο μάθημα μόλις τελείωσε. Μόνιμος τρόπος. Basically, the goal for this lesson was... for the teacher to see in what level my English is, and after that to approach a strategy for us to work and stop using the Greek accent and transition to the American one. So from the next lesson, we will have, I don't know how to say it, εξάσκηση της αμερικάνικης προφοράς σε κάποια συγκεκριμένα σύμφωνα, όπως το τ ή το ρ, το ρ. Ναι, αυτά. Η ώρα είναι 10 και έχω να κάνω revision σε βίντεο, το βίντεο της Παρασκευής βασικά, πρέπει να το κάνω revision για τελικές αλλαγές. Κάρτε εδώ τα χάλια μου. Έφτιαξα μεσημεριανό, το οποίο ήταν 2 τορτίγες με ένα strip loin ελληνικό στη σχάρα, αβοκάντο και μία σος 4 τυριών με τρούφα. Μάγκες, ήταν από τις πιο top τορτίγες που έχω φάει ever. Και ήταν τόσο νόστιμη
που ξέχασα να το συμπεριλάβω το όλο πλάνο στο vlog. Απίστευτο. Ήταν πραγματικά τα σπέσια, είχα πολύ καιρό να πάω τόσο καρή τορτίγια. Παίζει να την κάνω ακριβώς την ίδια και το βράδυ. Απλά με διαφορετικό κομμάτι κρέατος. Έχω μια σπαλομπριζόλα ακόμα μέσα στο ψυγείο. Top! Πρέπει να πάω να πάρω τορτίγες απλά. Εδώ κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω day off από editing και παίζω Dota. Περίμενε. Πού να τη στήριξω τώρα τα κινητά. Εδώ. Στην κάμερα. Ελπίζω να βλέπουμε. Κερδίζουμε προς το παρόν. Έλα. Αυτόν εδώ τον Nature's Profit θα τον κοινάξω τα μυαλά στον αέρα. Nice. Τι έπεσε. Πού να το στερεώσω. Εδώ. Εδώ είσαι. Yeah, kill, baby! Τον διέλυσα. Τον διέλυσα. Έλα, κοντά τάουερ. 4-3-9 είναι το σκορ μου. Βγάλαμε και BKB. Τώρα θέλουμε Desolator. Desolator. They can't stop me now. Έτσι λέει. Η κοπελιά εδώ. Your middle tower is under attack. Πάμε να τα διαλύσουμε όλα. Ω, oh, και double damage εδώ. Double damage. I will not hesitate. Τώρα αυτόν θα τον διαλύσω. Αυτόν εδώ, όπου τον βρίσκω θα τον κάνω κούνια μπέλα τώρα. Νάτος. Νάτος. Έλα. Double kill. Double kill! Τους διέλυσα. 6-3-10 κυρίες και κύριοι. Και το μύτ τους έχει λιβάρει. Μπαρε! Κάτσε να φάμε γι' αυτά. Yeah, buddy! Οπ. Πού πήγε? Κάτσε. Άρα. Αυτό πρέπει να βρω τώρα. Εδώ που ήρθε. Κάπου εδώ έχει πάει. Yes.
Πού πήγε, σηκώθηκε και έφυγε. Έλα, πού στη έφυγε. Έλα, βγάλαμε και desolator. Τελείωσε. Τώρα τελείωσε. Τώρα μπαίνω και τους τρώω όλους. Αρκεί να έχω και support από δίπλα μου. Ενώ αυτός εδώ μόνος του παλεύει. Ακραίος. Έλα, δεν είναι isolator. Έσπα, σας ανοίγω όταν κερδίσουμε ή χάσουμε. Πες να χάσουμε κιόλας, γιατί τις άλλες φορές που έλεγα θα κερδίσουμε, χάσαμε. Ανοίγω γιατί τους έχω τεντώσει εδώ, μόλις έκανα double kill. Double kill. Άντε ρε, βγάλω ένα τέτοιο. Δες που μου τον έφαγε. Wicked sick. Τους έχω τεντώσει, τους έχω τεντώσει δικέ μου. Κάτσε να κάνω λίγο και τα tasks που έχω. Πρέπει να σκοτώσω 16 ή 18, κάτι δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτά εδώ τα αρχαία. Και 220 κανονικά τρυπάκια, έχω 180, άλλα 30. Πάμε για Divine Rapier, Divine Rapier. Ιωλα. Monster kill! Τους έχουμε τεντώσει, κυρίες και κύριοι. Oh, yes. Godlike! Godlike. Πάμε να σκοτώσουμε αυτά εδώ για να ολοκληρώσουμε το tasks και μετά θέλουμε άλλα 30 creep κανονικά. Oh, μέχρι να τελειώσουμε το game μπόλικα είναι. Αλλά εντάξει, θα τα πάρω. Πιστεύω το έχω. Ναι, άλλα 30 op και level up εδώ. Nice. Easy. Αυτόν θα φάω τώρα. Α, θα πεθάνω. Δεν πέθανα. 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 Ευτυχώς δεν είχα το Divine. Έλα, ξαναβγήκα. Θέλουμε άλλα 17 κρυπάκια. Για να ολοκληρώσουμε το task. Πω, θα τα σπάσουν όλα. Όλα 9, 11, άλλα 11.
Don't finish, Φέδων. Don't finish, Φέδων. Ω, θα δες εδώ, το τελειώσουν τώρα. Και θέλω άλλα τέσσερα. Να τα. Yes, το πρόλαβα. Στο παρατσάκ. Στο παρατσάκ. Report only barra, λέει ο άλλος. Α, δεν τελείωσε. Τελείωσε, εντάξει. Πολύ easy, κερδίσαμε, κυρίες και κύριοι. Let's go. Μόλις έβαλα και σπρέι. Εύκολα και η μάτια. Για να μπορώ να κάνω και τα tasks sideways. It meant it was easy, mate. Βγήκαμε και δεύτερος MVP. Λοιπόν, πάω να πάρω τις τορτίγες γιατί από ό,τι φαίνεται και το βράδυ θα φάω το ίδιο που έφαγα και το μεσημέρι από το σούπερ μάρκετ. Δεν έχω πολύ μπαταρία βέβαια, ελπίζω να μην κλείσει. Γιατί θα πρέπει να πληρώσω κιόλας, όχι τίποτα. Sorry. Λοιπόν, κάνουμε σίγουρα την τορτίγια. Άστα, δεν θα πάρω κάτι. Θα πάρω... Άμα, εδώ. Γεια σας. Ένα φλέτο κοτόπουλο βάλουμε, σε παρακαλώ. Πρέπει να πάρω και το παρατό. Έρχομαι, φίλε μου, μισό λεπτάκι. Γάλα πρέπει να πάρω και το παγωτό. Γι' αυτό να φτιάξω παγωτό. Και άλλα πράγματα βασικά πρέπει να πάρω, οπότε θα πάρω τέτοιο. Αυτά που μπαίνω μέσα για ένα πράγμα μόνο. Και τελικά παίρνω ένα τόνο. Σίγουρα το κάνουν και άλλοι. Έχω πάρει και άλλα πράγματα, αλλά κάπως σταμάτησε το βίντεο να γράφει. Ναι, τώρα ανεβαίνουν τις σκάλες. Λοιπόν, εδώ η κόλαση. Θέλω σίγουρα χαρτί κουζίνας, εδώ είμαστε, εδώ, προσφορά, τζιμπάμε μέσα, ωραία, εδώ μορδιακές κρέμες. Δημητριακά με τη Φουρέιρα απ' έξω. Κάνε το πρώτο βήμα. Για τη γυμναστική τώρα, για το τραγούδι, ένας θεός ξέρει γιατί. Ναι.
Ωπα, κόπιρα θα μας πιάσει εδώ. Λοιπόν, θέλουμε κάνα ψωμάκι. Τσου! Λοιπόν, εδώ κάτω είναι τα σάντουιτς. Λες να πάρω. Αυτά είναι μπριός. Αυτά είναι μάπα. Μόνο τα μπριός λένε, αλλά είναι κάπως πολύ έντονα. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν πειράζει. Μην κλαις. Μην κλαις, Χρήστο. Μην παραπονιέσαι. Ρε φίλε, γιατί δεν έχει τα Coco Pops όπως θα έχουν στην Αμερική, χωρίς τη σοκολάτα, σκέτα. Μου λες. Δεν τα έχει πιθανά. Τι? Α, και άλλα με τη Φουρέρα και σε άλλες γεύσεις. Μπράβο τη Φουρέρα. Κάνα 400 κάπα. Λες να πήρε. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Δεν θα ρίμε κάτι γλυκό, φεύγουμε από εδώ. Κανελόνια μέλισσα. Εγώ μακαρόνια παίρνω τα ντεφόκο, κυρίες και κύριοι. Προσπαθώ να σκεφτώ αν χρειάζομαι κάτι ακόμα για το σπίτι από άποψη. Αχ, κάτι με είχε πει να πάρω η τέτοια ρεσί. Χλωρίνη. Χλωρίνη σίγουρα. Μας κλείσανε εδώ το δρόμο. Αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει και ένα μόνο με ότι. Χλωρίνη Kleenex Ultra. Ορίστε, τη βρήκαμε. Με lemon γεύση. Χλωρίνη. Τι άλλο τώρα να χρειάζομαι. Τι άλλο παίζει να χρειάζομαι. Μωρομάντιλα έχω full σφουγγάρια για, το, για την κουζίνα. Πάρω τρία και σφουγγαρίστρα μου είπε. Λοιπόν, πάρω και μια σφουγγαρίστρα εδώ. Με μοβ χρώμα έτσι το αγαπημένο της κοπελίτσας μου. Της βασιλικής πήγα να πω στην αρχή, αλλά μετά ήθελα να πω κάτι πιο γλυκό. Τι άλλο ρε Μπρόνς. Τι άλλο. Κάτσε να βγάλουμε ένα thumbnail εδώ πέρα. Μ' αρέσουν αυτά εδώ. Τα κουτιά. Βγαλά, το στήριξα εδώ πέρα, άμα δείτε έκανα λίγο χώρο. Έτσι ακριβώς. Κλείσα εδώ. Έπιασα αυτό και καλά ότι είναι δικό μου, κατάλαβες. Το έβγαλα. Και όχι κυρίες και κύριοι, δεν τράπηκα καθόλου. Δεν νοιάζει. Λοιπόν, πάνες για τη μέλανη έχουμε. Πάνες για τη μέλανη έχουμε. Τι άλλο μπορεί να χρειάζεται. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπνόπνευμα καθαρών. Θέλουμε. Βενζίνη καθαρή. Πάντα μου αρέσει η μυρωδιά της βενζίνης. Λοιπόν. Τι άλλο. Οπα. Ρε φίλε, θα γυρίσω σπίτι και θα θυμηθώ κάτι που έπρεπε να πάρω και δεν το πήρα. Είμαι 1000% σίγουρος. Πάντα η ζωή μου όλη είναι αυτή. Αλλά, οκ. Okay. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η ζωή μου όλη είναι heavy metal. Ένα από heavy metal. Λοιπόν, πάμε στα λαχανικά και τα φρούτα να δούμε αν έχει κάτι αξιόλογο. Πες να μου κλείσει το κινητό μου που τα ρίαρ, φίλε. Λοιπόν. Να δούμε τι θα δούμε. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Όλα καλά εσύ. Τι ήθελα να πάρω, φρέσκα κρεμμυδάκια. Φρέσκα κρεμμυδάκια. Yes. Ορίστε. Εδώ. Και αυγά. Να μην ξεχάσω αυγά. Όχι, δεν έχω εγώ εδώ. Όχι, εσύ δεν έχεις, ναι, απλά το λέω στον εαυτό μου. Αν και θα ήταν ωραία.
ωραία τη προσθετική ανάμεσα στα λαχανικά και λίγα. Άμα διατηρούνται στα ψυγεία, καλύτερα. Γιατί όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αλυγία μου. Καλώς απόγευμα. Αυγά τώρα πρέπει να βρω. Αυγά για το fried rice το θέλω, τον υπάρξει, να ξέρετε, και το προσεκρεμιδάκι. Λες να κάνω το fried rice για το βράδυ. Άτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει και ασπράδι αυγού. Ελευθέρας βοσκής με μόνο 3,73. Το καλάθι του νοικοκυριού. Αυγά, χειρόνα, γαλαμπόκι, όπα. Προσφορά, βλαχάκι, 6 αυγά, ελευθέρας βοσκής, 3,20. Άντε να τσιμπήσουμε αυτά. Και... ας να παίξουμε και λίγο bacon, έτσι. Αυτό έχει 6 φέτες και φαίνεται μάπα. Αυτό φαίνεται καλύτερο, του Ιθαντή. Ωπα, sorry. Not sponsored, κυρίες και κύριοι. Ωραία. That includes τις τορτίγες που ήθελα να έρθω να πάρω. Πήρθα να πάρω τορτίγες και δείτε εδώ τι παίχτηκε. Ολόκληρο καλάθι γεμίσαμε. Κλασική περίπτωση βλάβης. Σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα, ήρθαμε για δύο τορτίγες, χωρίς πλάκα. Και πες να μην πήρα και ό,τι μέλετε. 48 και 62. Αυτό πάει να πει γνήσιος Έλληνας καταναλωτής. Πας για δύο τορτίγες και φεύγεις με 50 ευρώ πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τώρα θα χαλαρώσω, θα έρθει η Βασιλική. Έχω εδώ 3 μέρες. Έχει να με δει κανονικό περισσότερες, γιατί όταν έφυγε ήμουν στραπατσαρισμένος, τίγκαπρισμένος και αλλοιωμένος στη φάτσα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και τα λέμε αύριο, μεθαύριο, θα δείξει.